Είναι μεγάλη χαρά που συζητάμε σήμερα αυτό το θέμα, το οποίο θεωρώ ύψης της σημασίας για την ποιότητα της δημοκρατίας, αλλά και για το μέλλον της χώρας. Και θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύκλος ιδεών ασχολείται με αυτά τα θέματα. Είναι η δεύτερη παρουσία μου σε εκδήλωση του κύκλου και νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή που μπορώ και συμμετάσχω. Λοιπόν, εξαιρετικές οι τοποθετήσεις όλες. Αυτό που θα ήθελα εγώ να συνεισφέρω στην κουβέντα είναι το εξής. Πέρα από τα fake news, τα οποία είναι σε πολλούς από εμάς, μπορεί να είναι και προφανή, υπάρχει μία μεθοδευμένη, αυτό που θα έλεγα είτε σε εισαγωγικά είτε χωρίς εισαγωγικά, κυβερνοπροπαγάνδα, η οποία είναι πολύ μεθοδευμένα στημένη εδώ και χρόνια από συγκεκριμένους κρατικούς, κομματικούς και επιχειρηματικούς κύκλους που στόχο έχει την χειραγώγηση της αντίληψης και της συνείδησης των πολιτών, των καταναλωτών και των ψηφοφόρων. Και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα δυσάρεστο σημείο στο οποίο έχουν καταφέρει και έχουν κερδίσει αυτή τη στιγμή το momentum. Το momentum αυτή τη στιγμή της ενημέρωσης το έχει κερδίσει η κυβερνοπροπαγάνδα. Δεν το έχει κερδίσει η αλήθεια. Αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε αυτή την προσπάθεια να μιλήσουμε σήμερα, είναι γιατί πρέπει να δούμε πώς θα αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν λύσεις, έχω μερικές σκέψεις και μπορώ να τις αναφέρω αργότερα, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ένας λόγος είναι και η τεχνολογία. Τα τελευταία χρόνια, φανταστείτε ότι διαβάζουμε ειδήσεις στο διαδίκτυο, όχι πια σε monitor στο γραφείο μας, τις διαβάζουμε σε ένα smartphone, το οποίο έχει μέγεθος από 4,5 ίντσες έως το πολύ 5-5,5. Μέσα σε αυτές τις 4,5 με 5 ίντσες, το μέγεθος των γραμμάτων και το πλήθος των λέξεων το οποίο μπορούμε να διαβάσουμε για μία είδηση, είναι ελάχιστο. Και έτσι έχουμε φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή και η πληροφόρηση βρίσκεται υπό την δικτατορία των τίτλων των ειδήσεων, των headlines. Όποιος φτιάχνει τίτλους, φτιάχνει και την είδηση. Το τι περιέχει πλέον το άρθρο μέσα, το ανέφερε πολύ καλά ο Κωνσταντίνος ο Κορίκης, ούτε το 15% των αναγνωστών, των χρηστών του διαδικτύου δεν βλέπει. Μπορείτε να δείτε μία είδηση η οποία θα είναι ωρεοποιημένη, διότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ανθρώπων που εξυπηρετεί ο όμιλος ενημέρωσης, σε εισαγωγικά ενημέρωση φυσικά, ο οποίος θα αποκρύπτει το κέριο σημείο ή το πικάντικο σημείο της είδησης, εννοώ σε πολιτικό-οικονομικό επίπεδο, και θα προβάλλει το θετικό. Το βλέπουμε πάρα πολύ αυτό χαρακτηριστικά τα τελευταία 2 χρόνια στην Ελλάδα, το οποίο έχει γίνει πλέον και επιστήμη. Η επιστήμη του spinning της πληροφορίας και της είδησης. Με μέθοδο, με στημένα, εξαγορασμένα μέσα ενημέρωσης και δυστυχώς, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της δημοκρατίας, έχουν πέσει και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης σε ένα επίπεδο συνεισφοράς στην παραπληροφόρηση. Απλά θα σας αναφέρω το εξής. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων έχει 3 διεθνείς συνεργασίες διακρατικές. Και οι 3 είναι με τα πλέον ανελεύθερα προπαγανδιστικά μέσα στον κόσμο. Το Sputnik, το Ανατολού της Τουρκίας και το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Καζακστάν. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το επίπεδο των κρατικών μέσων. Δεν θα σας αναφέρω πλέον για την κρατική τηλεόραση και τα λοιπά, όπου η κατάδια πλέον είναι τραγική. Αλλά έχουμε και άλλα διασπαρμένα μέσα στο διαδίκτυο, τα οποία προωθούν ένα συγκεκριμένο στυλ διαχείρισης πληροφορίας, και δεν θα αναφερθώ στο 30% των ανθρώπων που πιστεύουν ότι ψεκαζόμαστε. Πλέον έχει αρχίσει και αντιστρέφεται και η συνείδηση και η αντίληψη των μέσων, της μέσης αντίληψης των πολιτών. Βλέπουμε τελευταία σφιγμομετρήσεις, δημοσκοπήσεις, όπου ο κόσμος αρχίζει και δεν πιστεύει πια ότι η παρουσία της χώρας στην Ευρωζώνη είναι προς το συμφέρον της χώρας. Το οποίο δεν στέκει με καμία λογική να το συζητήσει κανείς. Όμως, όταν βουβαρδίζεται συνεχώς από ότι το ευρώ φταίει που χρεοκοπήσαμε,
ή μάλλον ήταν λάθος η παρουσία της χώρας στο ευρώ. Τα μνημόνια έφεραν τη χρεοκοπία. Ο Γεωργίου φούσκωσε τα στοιχεία και φτάσαμε στη χρεοκοπία. Βέβαια οι ίδιοι όταν φτιάχνουν ένα σκεπτικό νομικό το οποίο λέει ξεκάθαρα και εκεί είναι η διαμάχη ότι όλη η ζημιά του Γεωργίου είναι γιατί πρόσθεσε κάποιους λογαριασμούς και από το 13,7% έλλειμμα φτάσαμε στο 15,6%. Δεν εξηγούν όμως το 13,7% πώς έφτασε. Δεν το λένε. Μένει μόνο ότι κάποιος φούσκωσε τους λογαριασμούς τους δημόσιους και μας οδήγησαν σε χρεοκοπία. Άρα για να συνοψίσω τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ειδικά στην Ελλάδα, δεν θα σας πω τώρα για τον Τραμπ και για τον Brexit, γιατί υπάρχουν και ειδικές συνθήκες στην Αμερική με την αποβιομηχάνηση των πολιτιών του Rust Belt, με την έλλειψη, αν θέλετε, το δημοκρατικό, με ένα σνομπάρισμα που είχαν οι δημοκρατικοί σε μεγάλο μέρος της καμπάνιας, με λάθη του Κάμερον στο Brexit και του Εργατικού Κόμματος που είχε μια αμφίσιμη θέση πάνω σε αυτή την υπόθεση, θα πάω στο ελληνικό θέμα, το οποίο παίζεται αυτή τη στιγμή η τύχη της χώρας. Λοιπόν, θεωρώ ότι τα τελευταία 8 χρόνια έχουμε ζήσει στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μεταπολιτευτικό project παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης. Δυστυχώς αυτό έχει γίνει. Από συγκεκριμένα πολιτικά κέντρα, από συγκεκριμένες ιδεολογικές τάσεις, και από ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να αποτινάξουν από πάνω τους τις πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα. Αυτός ο δρόμος όμως είναι ο δρόμος καταστροφής για τη χώρα. Διότι από τη στιγμή που ακόμα και σκεπτόμενοι πολίτες αρχίζουν να μπαίνουν στην αμφιβολία για το αν η παρουσία της χώρας στην Ευρωζώνη αξίζει τον κόπο, πλέον πρέπει όχι να ανησυχήσουμε, θα έπρεπε να μας τρέχουν ρίγοι από αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Διότι κατ' εμέ η ποιότητα της δημοκρατίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με το επίπεδο πληροφόρησης και γνώσεων του πολίτη και του ψηφοφόρου. Όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Κουκιάδης, εκεί θα κριθεί η τύχη της χώρας. Το μπαλκόνι του συντάγματος που κάποτε διέγειρε τα πλήθη, πλέον είναι το news feed του Facebook. Και εκεί έχεις να κάνεις με 60 με 80 λέξεις που έχουν να μιλήσουν στον χρήστη ψηφοφόρο. Δεν είναι περισσότερο. Ελάχιστοι κάνουν κλικ στο more, στο περισσότερα, για να δούνε τι άλλο περιέχει το άρθρο. Άρα, ακολούθως, θα φτάσουμε στο σημείο που οι τύχες της χώρας εν πολλής θα κριθούν από το επίπεδο της πληροφόρησης. Δεν θα κριθούν από το επίπεδο των επιχειρημάτων. Θα κάνει ο κύριος Βενιζέλος καταπληκτικές ομιλίες στη Βουλή, θα τους κατατροπώσει όλους. Αλλά θα βγει το χωνί και θα πει θάνατος στους προδότες. Για ποιο? Γενικώς. Πάτα κλικ να δούμε πού μπορεί να καταλήγει αυτό. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση από εκεί και πέρα. Ποιο είναι το PSI? Για να δούμε το άλλο, η άλλη μεγάλη ιστορία. Η καταστροφή των ταμείων. Αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας, τους απλούς πολίτες, τι έγινε με το PSI, θα σου πω καταστρέψανε τα ταμεία, πάει η χώρα. Αν του εξηγήσει κανείς ότι 100 δισεκατομμύρια διαγραφή χρέους δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε χώρα, θα σε κοιτάει σαν τρελό, σαν μανιακό, σαν κάτι περίεργο. Αυτό το σημείο, είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Και δεν είναι τυχαίο κατ' εμέ που εδώ θα έρθει και είναι ένα λεπτό σημείο. Σκεφτείτε ποιοι, ότι οι ίδιοι άνθρωποι που προωθούν σε μεγάλο βαθμό αυτή την χειραγώγηση πληροφόρησης είναι και οπαδοί της αμεσοδημοκρατίας. Γιατί στην αμεσοδημοκρατία μπορείς να αντιμετωπίσεις απευθείας τον χρήστη, τον ψηφοφόρο, να τον κατευθύνεις και δεν έχεις την ανάγκη να πας μέσω του κυρίου Μωραΐτη, του κυρίου Βενιζέλου, του κυρίου Τατσόπουλου, των αντιπροσώπων του έθνους, οι οποίοι δεν είναι τόσο αφελείς και έχουν έναν τρόπο κρίσης πάνω στα πράγματα να καταλάβουν αν η μία ή η άλλη λύση έχει τα καλά ή θετικά για τη χώρα. Άρα, βγάζοντας από τη μέσα αυτή τη διαδικασία και πηγαίνοντας στην αμεσοδημοκρατία, θα πάρεις τα ωραία σου εργαλεία του διαδικτύου και θα χειραγωγήσεις πάρα πολύ ωραία τον άνθρωπο που θα πάει τον Ιούλιο του 2015 στο δημοψήφισμα και θα ψηφίσει για μια πρόταση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Ευρωζώνης, η οποία δεν ίσχυε. Είχε λήξει μια εβδομάδα πριν νομικά. Άρα ψήφισε ο ελληνικός λαός για κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Αυτό είναι, δεν είναι, νομίζω έχει ξαναγίνει σε δυτική χώρα να ψηφίσει κάποιος για ένα ανύπαρκτο ερώτημα νομικά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην σας μαυρίζω την ψυχή? Πρέπει να διαβάζουμε όλες τις ειδήσεις. Δεν γίνεται με τις επικεφαλίδες. Και πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να υπάρχουν προτάσεις από τους φορείς με μία αυτορύθμιση. Πρέπει να υπάρχει, πολλά μέσα το κάνουν αυτό. Κάνουν μια μικρή περίληψη του άρθρου, πολύ μικρή, 80-100 λέξεις, για το τι περιέχει. Αυτό λείπει. Κυριαρχεί, όπως σας είπα προηγουμένως, η επικεφαλίδα. Πρέπει οι φορείς, και εδώ είναι μια μεγάλη πληγή για την Ελλάδα, ΕΣΥΕΑ. Τρελά πράγματα θα μου πείτε, ακριβώς τα αντίθετα κάνει από αυτά που έπρεπε. Να υπάρχει καταγγελία των μέσων τα οποία συστηματικά παραπληροφορούν την κοινή γνώμη. Να υπάρχει έναν εξάρτητο όργανο το οποίο να λέει τέλος πάντων τι συνέβη. Τουλάχιστον στην Αμερική υπήρχε μια εφαρμογή, ακόμα και η Washington Post το έκανε, σε real time, έβγαζε εάν η δήλωση του Τραμπ ήταν, βασιζόταν σε πραγματικά στοιχεία ή όχι. Εδώ δεν έχουμε κανέναν ανεξάρτητο έγκυρο φορέα να πει αν ο ένας ισχυρισμός ενός πολιτικού ισχύει ή όχι. Τίποτα. Θα πρέπει να ψάχνουμε τις πηγές. Το είπαν και άλλοι συνομιλητές. Δεν γίνεται να είσαι μόνο στα μέσα τα πολιτικά, τα οποία επικοινωνίας, τα οποία εμπιστεύεσαι. Διότι είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι χειραγωγημένα. Ένα παράδειγμα το οποίο δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά εμένα με παραξένευσε. Όταν έγινε η κρίση στην Ουκρανία και στην Κριμαία, ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας είχε μια πάρα πολύ έντονη φιλορωσική στάση. Έλα όμως που ένας από τους μετόχους αυτού του καναλιού είναι ο εν Ελλάδη εκπρόσωπος της Gazprom. Εκεί υπάρχει conflict of interest. Το αναζητά κανείς ή μας ενδιαφέρουν μόνο τα δάνεια? Και για να πάμε λίγο παραπέρα και να μην σας κουράζω άλλο. Εκεί που μπορούμε να κάνουμε πολλά νομίζω είναι αυτορύθμιση, αυτό που λένε οι Αμερικανοί scrutiny. Εάν ένα μέσο έχει βγάλει μια εσφαλμένη είδηση, η κοινωνία των πολιτών πρέπει να τα καταγγείλει. Και τι απομένει? Απομένουν τα δημοκρατικά κόμματα, αυτό που λέμε του φιλευρωπαϊκού τόξου, να αναδείξουν τις ειδήσεις και να μην είναι απλά η αντιπαράθεση κομματική, ποιος θα απαντάει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τι δήλωση είπε ο ένας τον άλλον. Έχουν ευθύνη τα κόμματα να βοηθήσουν στην ενημέρωση του κόσμου και ιδίως οργανισμοί όπως και αυτός που μας φιλοξενεί σήμερα, ο Κύκλος Ιδεών, ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί, και θα σας καλώ και όλους να υπάρχει ένα καταπληκτικό site το οποίο δέχεται άρθρα γνώμης και μπορούμε να ενημερώνουμε την κοινή γνώμη και από άλλους οργανισμούς, αλλά πρέπει να ανατρέψουμε αυτή τη στιγμή τη ροή των πραγμάτων, η οποία δυστυχώς είναι σε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο εθνικά δρόμο. Δυστυχώς, διότι οι άνθρωποι αδίστακτοι έχουν αναλάβει να χειραγωγήσουν τη συνείδηση των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ.